Ματθαίο 16, εδάφια 13 με 18. Λέει, «Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του λέγοντας, «Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Και εκείνοι είπαν, «Άλλοι μένει για τον Βαπτιστή Ιωάννη, άλλοι δε για τον Ηλία και άλλοι για τον Ιερεμία, για έναν από τους προφήτες». Λέει σε αυτούς, «Εσείς όμως, για ποιον λέτε ότι είμαι?» Και αποκρινόμενος, ο Σίμωνας Πέτρος είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμωνα, γιε του Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου που είναι στους ουρανούς. Και εγώ μάλιστα σου λέω ότι εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της». Το κείμενό μας ξεκινάει εκείνο τον καιρό υπήρχε μεγάλη έχθρα, είχε μεγαλώσει η έχθρα των θρησκευτικών ηγετών του Ισραήλ κατά του Ιησού. Οπότε ο Ιησούς φεύγει από την Ιερουσαλήμ, φεύγει από την Ιουδαία, πάει πέρα από τη Γαλιλαία που είναι στο βόρειο μέρος του Ισραήλ και φεύγει εκτός Ισραήλ εντελώς, που είναι ιδιαίτερα ασυνήθιστο. Και πηγαίνει στην Κεσάρια του Φιλίππου. Υπήρχαν πολλές Κεσάριες τότε, από τον Κέσαρα, ονομασμένες προφανώς. Την Κεσάρια του Φιλίππου, ο Φίλιππος, ο γιος του Ηρώδη. Και ο Ιησούς μιλάει με τους μαθητές του και τους λέει, «Τι λέει ο κόσμος για μένα? Ποιος νομίζουνε ότι είμαι?» Τι λέει στο εδάφιο 13. Και όταν ο Ιησούς ήρθε στα μέρη της Κεσάριας του Φιλίππου, ρωτούσε τους μαθητές του λέγοντας, «Για ποιον με λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου?» Θυμηθείτε, ο Ιησούς ήταν διδάσκαλος, ο οποίος περπάταγε από πόλη σε πόλη, χωριό σε χωριό, και οι μαθητές του τον ακολουθάγανε. Και αυτό δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για εκείνο τον καιρό. Υπήρχαν πολλοί ραβίνοι, διδάσκαλοι στο Ισραήλ που κάνανε αυτό το πράγμα. Είχαν μια ομάδα μαθητών και πηγαίνανε από μέρος σε μέρος. Και ήταν η παράδοση, ο τρόπος με τον οποίο κάνανε αυτά που κάνανε. Οι μαθητές φροντίζανε για τον δάσκαλό τους, για τις ανάγκες του, για το φαγητό του, για το που θα κοιμηθεί το βράδυ. Όλα αυτά τα πράγματα φροντίζανε οι μαθητές του και αυτός τους δίδασκε. Θυμάστε όταν ο Ιησούς είχε πάει, περνάγε μέσα από τη Σαμάρια και κάθεται στο πηγάδι και αρχίζει και μιλάει με τη Σαμαρίτισσα. Πού ήταν οι μαθητές του? Είχαν πάει στην πόλη για να πάρουν φαγητό. Ωραία, θα το φέρνανε μετά. Ο Ιησούς ήταν κουρασμένος, περίμενε εκεί στο πηγάδι και οι μαθητές του είχαν φύγει για να αγοράσουν, για να προμηθευτούν αυτά που χρειάζονται. Οπότε ο Ιησούς ξέρει ότι οι μαθητές δεν είναι πάντα με τους μαθητές του. Οι μαθητές του βγαίνουν και συναναστρέφονται με πολύ κόσμο όταν δεν είναι μπροστά ο Ιησούς. Οπότε τώρα τους ρωτάει, τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος για μένα, ποιος νομίζουν ότι είμαι? Βέβαια, όταν κάνει την ερώτηση ο Ιησούς, δεν λέει απλά ποιος λένε οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ. Λένε ποιος λένε ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Οπότε, κάνοντας την ερώτηση για να μάθει τι λένε οι υπόλοιποι, μαθαίνουμε τι πίστευε ο Ιησούς για τον εαυτό του, για το ποιος ήταν ο ίδιος, ότι ήταν ο Υιός του ανθρώπου. Μες στην Καινή Διαθήκη υπάρχουν πολλοί τίτλοι που χρησιμοποιούνται για τον Ιησού. Ποιος είναι ο... Ερώτηση. Ποιος είναι ο πιο κοινός τίτλος μες στην Καινή Διαθήκη για τον Ιησού? Απάντηση. Χριστός. Ωραία. Χριστός. Πολλοί άνθρωποι ακούνε Ιησούς Χριστός τόσο πολύ που νομίζουν ότι είναι το επίθετό του. Όχι, δεν είναι το επίθετό του. Το όνομά του είναι Ιησούς και Χριστός είναι τίτλος. Αυτός που έχει το χρίσμα, ο εκλεκτός του Θεού. Ωραία. Ο δεύτερος πιο κοινός τίτλος
που χρησιμοποιείται μέσα στην Καινή Διαθήκη για τον Ιησού, είναι Κύριος, ο Κύριος Ιησούς. Ωραία, οπότε έχουμε πάνω-πάνω Χριστός, δεύτερον Κύριος. Πολύ πιο κάτω στην τρίτη θέση είναι ο τίτλος Υιός του ανθρώπου, γενικώς, μέσα στην Καινή Διαθήκη. Αλλά, αν πάρουμε μόνο τα τέσσερα Ευαγγέλια, αν πάρουμε μόνο τα λόγια του ίδιου του Χριστού, ο τίτλος που χρησιμοποιεί για τον εαυτό του ο Ιησούς, περισσότερο από κάθε άλλο τίτλο, μακράν περισσότερο από κάθε άλλο τίτλο, είναι ο Υιός του ανθρώπου. Όταν ο Ιησούς μιλάει για τον εαυτό του, αποκαλεί τον εαυτό του Υιό του ανθρώπου. Τώρα, πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι όταν ο Ιησούς αποκαλείται Υιός του Θεού, λένε αυτό έχει να κάνει με τη Θεία του φύση. Και όταν λέει ότι είναι Υιός του ανθρώπου, αυτό έχει να κάνει με την ανθρώπινη φύση του. Αλλά αυτό δεν είναι ακριβώς σωστό. Ο λόγος που ο Ιησούς χρησιμοποιεί τον όρο Υιό του ανθρώπου, επειδή βασίζεται σε κάτι που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη. Συγκεκριμένα στον Δανιήλ. Ο προφήτης Δανιήλ έχει ένα όραμα. Και σε αυτό το όραμα βλέπει τον Υιό του ανθρώπου, όπως τον αποκαλεί, ο οποίος ανεβαίνει στον ουρανό και κάθεται στον θρόνο του και συγχρόνως στη γη υπάρχουν διάφορα θηρία που αντιπροσωπεύουν βασιλείες του κόσμου. Και ο Υιός του ανθρώπου πάει και κάθεται στο θρόνο του στον ουρανό και βασιλεύει πάνω από όλα τα έθνη και καταστρέφει εκείνα τα θηρία, τα βασίλεια κάτω από αυτόν και αυτός είναι που είναι Κύριος ουρανού και γης. Και γενικώς ο Ιησούς όταν χρησιμοποιεί τον όρο Υιός του ανθρώπου το χρησιμοποιεί με βασιλικό τρόπο, με κυριαρχικό τρόπο. Θα πει πράγματα όπως ο Υιός του ανθρώπου είναι Κύριος του Σαββάτου. Τέτοια ορολογία μόνο ο Θεός θα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ο Υιός του ανθρώπου μπορεί και συγχωρεί αμαρτίες και τέτοια πράγματα, έτσι. Οπότε η φράση ο Υιός του ανθρώπου δεν έχει να κάνει απλά με την ανθρωπότητα, με την ανθρώπινη φύση του Χριστού, αλλά έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος θα αναλυθεί στον ουρανό και θα είναι Κύριος πάνω από τα πάντα, πάνω από όλα τα έθνη, πάνω στον ουρανό και τη γη. Οπότε ο Ιησούς ξέρει πάρα πολύ καλά ποιος είναι και ποιο είναι το έργο του και ποιος είναι ο σκοπός του. Οπότε, ο Ιησούς μαθαίνουμε τι λέει για τον εαυτό του. Ξέρουμε ποιος είναι. Είναι αυτός ο οποίος θα είναι Κύριος ουρανού και γης. Ο Υιός του ανθρώπου. Αλλά λέει στους μαθητές του, τι λένε οι υπόλοιποι για μένα. Ο υπόλοιπος κόσμος, τι λέει για μένα. Εδάφιο 14. Και εκείνοι είπαν, άλλοι μεν λένε ότι είσαι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Άλλοι δε, ο Ηλίας, άλλοι δε μιλάνε για τον Ιερεμία ή για έναν από τους προφήτες. Ξέρουμε σε άλλα μέρη, μέσα στα Ευαγγέλια, ότι υπάρχουν άνθρωποι που λέγανε πολύ άσχημα πράγματα για τον Ιησού. Λέγανε ότι είναι ψεύτης, ότι είναι απατεώνας, ότι είναι βλάσιμος, ότι ήταν δαιμονισμένος. Οι μαθητές δεν αναφέρουν τίποτα αρνητικό όταν τους ρωτάει ο Ιησούς. Του λένε μόνο καλά πράγματα. Του λένε κάποιοι, λένε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Κάθε πέθανε αυτός. Εντάξει, μπορεί να μην το έχουν μάθει. Ωραία. Κάποιοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Ο Ηλίας πήγε στον ουρανό, μπορεί να ξανακατέβει και εσύ εδώ πέρα. Ή λένε ότι είσαι κάποιος προφήτης τέλος πάντων. Οι περισσότεροι άνθρωποι, αν κάποιος τους αποκαλούσε προφήτες, οι ανθρώπους του Θεού τέλος πάντων, θα το βλέπανε αυτό ως κάτι καλό, κολακευτικό. Κάποιος να πιστεύει ότι είσαι άνθρωπος του Θεού, ότι είσαι προφήτης. Ωραία. Αλλά αυτό είναι τόσο λίγο για τον Ιησού. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που κάνουν το ίδιο λάθος που κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι εδώ πέρα τον καιρό, πριν 2000 χρόνια. Υπάρχουν άνθρωποι σήμερα που άμα τους ρωτήσεις τι πιστεύεις για τον Ιησού, θα σου πούνε ναι, ήταν προφήτης. Μουσουλμάνοι λένε, ο Ιησούς ήταν προφήτης. Θα σου πούνε ναι, ήταν κάποιος καλός, ηθικός δάσκαλος ή κάποιος δυνατός καλός δάσκαλος που υπήρχε τότε.
κάποιος προφήτης, κάποιος άνθρωπος του Θεού. Αλλά σταματάνε εκεί και νομίζουν ότι τιμάνε τον Ιησού λέγοντας κάτι τέτοιο. Αλλά στην πραγματικότητα τον υποτιμάνε, επειδή είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλός προφήτης ή απλός άνθρωπος του Θεού ή απλός καλός δάσκαλος. Υπάρχει, το ξέρετε ήδη, αλλά θα το ξανααναφέρω εγώ, έτσι απλά να σας το θυμίσω. Υπάρχει αυτό το κλασικό επιχείρημα ως προς το πρόσωπο του Χριστού. Υπάρχουν μόνο τρεις πιθανότητες όσον αφορά τον Χριστό. Ο Χριστός είπε πράγματα όπως την Κύριος ουρανού και γης, ότι μπορεί και συγχωρεί αμαρτίες. Είπε πράγματα που μόνο ο Θεός μπορεί να τα πει. Οπότε, αν δεν ισχύουν αυτά τα πράγματα, ποιες είναι οι επιλογές μας? Πρώτον, ο Ιησούς είναι ψεύτης. Αυτή είναι μια επιλογή. Επειδή αν εγώ βγω και πω ότι είμαι Κύριος ουρανού και γης, δεν νομίζω. Ωραία. Οπότε η μία πιθανότητα είναι ότι ο Ιησούς είναι ψεύτης και αυτά που λέει είναι ψέματα. Σωστά. Αν είναι ψεύτης, τότε πάει να πει ότι δεν είναι προφήτης, δεν είναι άνθρωπος του Θεού, δεν είναι καλός διδάσκαλος, δεν πρέπει να ακολουθάμε άμα είναι ψεύτης. Η δεύτερη πιθανότητα είναι ότι όταν έλεγε αυτά τα μεγαλειώδη πράγματα, μπορεί να μην έλεγε επίτηδες ψέματα, μπορεί απλώς να ήταν τρελός. Μπορεί απλώς να ήταν παλαβός άνθρωπος και δεν ήξερε τι έλεγε. Που πάλι, άμα ήταν παλαβός, καλά θα κάνουμε να μην τον ακολουθάμε. Μην ακολουθάμε τρελούς ανθρώπους, που λένε χαζομάρες. Έτσι, μπορεί να μην το κάνει από κακία, αλλά δεν καταλαβαίνει, είναι τρελός. Και η τρίτη πιθανότητα είναι ότι έλεγε την αλήθεια και είναι όντως Θεός επί γης, είναι όντως ο Υιός του ανθρώπου που είναι Κύριος ουρανού και γης, που συγχωρεί αμαρτίες κτλ. Αλλά μην μου αρχίζετε τις χαζομάρες του στυλ ήταν καλός προφήτης, ήταν καλός διδάσκαλος. Αυτό δεν είναι μία από τις επιλογές. Σύμφωνα με αυτά που είπε ο Ιησούς, δεν γίνεται απλά να είναι καλός προφήτης ή καλός δάσκαλος ή κάτι τέτοιο. Ωραία. Ή είναι ψεύτης, ή είναι τρελός, ή είναι όντως ο Κύριος ουρανού και γης. Ωραία. Οπότε, αυτοί εδώ πέρα οι άνθρωποι λένε, ο κόσμος λέει ότι είσαι κάποιος καλός άνθρωπος του Θεού, είσαι προφήτης, κάτι τέτοιο. Έτσι λένε για σένα. Και τώρα ο Ιησούς γυρνάει στους μαθητές του και τους δίνει τη σημαντικότερη ερώτηση του κόσμου. Εδάφιο 15. Λέει σε αυτούς, εσείς όμως, ποιος λέτε ότι είμαι? Ξεχάστε τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος. Δεν μας νοιάζει τι λέει ο υπόλοιπος κόσμος. Εσείς τι νομίζετε? Θα μπορούσα εγώ τώρα να κάνω μια ερώτηση σε καθέναν από εσάς. Εσείς τι νομίζετε? Και δεν χρειάζεται να μου απαντήσετε. Απλά σας ενημερώνω ότι ό,τι πιστεύετε μέσα στην καρδιά σας για τον Χριστό είναι θέμα ζωής και θανάτου. Είναι θέμα αιώνια ζωής και αιώνιου θανάτου. Το τι πιστεύετε πραγματικά για τον Ιησού Χριστό μέσα στην καρδιά σας θα καθορίσει την αιωνιότητά σας. Οπότε ρωτάει ολόκληρη την ομάδα των μαθητών. Εσείς, ποιος νομίζετε ότι είμαι? Και όπως γίνεται συχνά, ο Σίμωνας Πέτρος είναι ο πρώτος που απαντάει. Πολλές φορές ο Πέτρος θα πει πράγματα, πώς να τα εκφράσω τώρα, δεν είναι και τα πιο σοφά πράγματα μερικές φορές. Αλλά κάποιες φορές λέει πολύ καλά πράγματα και εδώ πέρα λέει κάτι πολύ καλό. Έχουμε τη μεγάλη ομολογία του Πέτρου στο εδάφιο 16. Και αποκρινόμενος ο Σίμωνας Πέτρος είπε, «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Ζούμε σε έναν κόσμο που πολλοί άνθρωποι ενοχλούνται με την αποκλειστικότητα του χριστιανισμού. Σου λένε όλες οι θρησκείες είναι εντάξει. Όλες οι θρησκείες διδάσκουν το ίδιο πράγμα. Δεν γίνεται ο χριστιανισμός να βγαίνει να μας λέει ότι μόνο ο Χριστός είναι η οδός και είναι η αλήθεια και όλα τα άλλα είναι λάθος. Αυτό δεν γίνεται. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν προς το Θεό. Είναι, το έχετε ακούσει αυτό, είναι σαν ένα βουνό.
που έχει διάφορα μονοπάτια. Κάποιοι πηγαίνουν από εδώ, κάποιοι πηγαίνουν από εκεί, κάποιοι πηγαίνουν από πίσω. Αλλά στο τέλος όλοι φτάνουμε στην ίδια κορυφή. Όλοι φτάνουμε στον ίδιο το Θεό, απλώς έχουμε διαφορετικούς τρόπους για να φτάσουμε εκεί. Ο χριστιανισμός δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο, όλες τις θρησκείες διδάσκουν το ίδιο. Φυσικά, αν ξέρεις οτιδήποτε, ξέρεις ότι αυτή η ιδέα είναι εντελώς γελία, διότι είναι... δεν χρειάζεται να το ψάξουμε ιδιαίτερα, να δούμε ότι όλες οι θρησκείες δεν συμφωνούν, αλλά διαφωνούν μεταξύ τους σε τεράστιο βαθμό. Όλες οι θρησκείες δεν συμφωνούν ότι ο Ιησούς είναι ο Θεός, δεν συμφωνούν ότι ο Ιησούς είναι Κύριος του ουρανού και της γης, δεν συμφωνούν ότι ο Ιησούς μπορεί και συγχωρεί αμαρτίες, δεν συμφωνούν όλοι ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Οπότε δεν χρειάζεται να λέμε χαζομάρες. Όχι, δεν διδάσκουν όλοι το ίδιο πράγμα. Αλλά ο Πέτρος το έχει σωστό. Λέει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Είσαι ο Μεσσίας. Είσαι αυτός τον οποίο περιμέναμε από τότε που ο Αδάμ και η Εύα αμαρτήσανε. Και περιμέναμε το σπέρμα της γυναίκας που θα έρθει για να πατήσει το κεφάλι του φιδιού. Εσύ είσαι αυτός. Σε περιμένουμε τόσο καιρό. Εσύ είσαι ο Υιός του ζωντανού Θεού. Υπέροχα. Και ο Ιησούς το απαντάει με ένα μακαρισμό. Ξέρουμε τους μακαρισμούς. Ξέρουμε τους μακαρισμούς που ο Ιησούς λέει «Μακάρι, πτωχή το πνεύμα, τι μακάρι, αυτοί που διψούν για δικαιοσύνη και όλα αυτά». Έτσι. Και έχουμε εδώ πέρα ένα καινούριο μακαρισμό προς τον Πέτρο, εδάφιο 17. «Και αποκρινόμενος ο Ιησούς είπε σε αυτόν, «Μακάριος είσαι, Σίμωνα, Ιε του Ιωνά, επειδή αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο πατέρας μου που είναι στους ουρανούς». Αν αναγνωρίζεις το ποιος είναι πραγματικά ο Ιησούς Χριστός, ότι είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού, αυτή η αλήθεια σου φέρνει τη μεγαλύτερη ευλογία που υπάρχει. Ο Θεός δίνει πολλές ευλογίες στο λαό Του, αλλά δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευλογία από την ίδια τη σωτηρία, συγχώρεση των αμαρτιών. Ο Θεός να σου δίνει τη δικαιοσύνη Του, να σου δίνει αιώνια κληρονομιά, το να είσαι μαζί με τον Θεό για πάντα, όταν πιστεύεις πραγματικά στο ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Και του λέει, είσαι ευλογημένος, είσαι μακάριος, Σίμωνα, Ιε του Ιωνά, επειδή αυτό δεν το έμαθες από σάρκα και αίμα. Αυτό δεν το έμαθες, αυτή η ομολογία σου, δεν την έμαθες από τον πατέρα σου, τον Ιωνά. Την έμαθες από τον πατέρα σου στον ουρανό. Αυτό δεν είναι ότι ήσουν πιο έξυπνος από τους υπόλοιπους και με τον ανθρώπινό σου νου το υπολόγισες και σε αντίθεση με τον γείτονά σου που δεν είχε το μυαλό που είχες εσύ, μπόρεσες και το κατάλαβες. Όχι, αυτό σου το είπε κάποιος, σου το έμαθε κάποιος και δεν σου το έμαθε σάρκα και αίμα, δεν σου το έμαθε κάποιος άλλος άνθρωπος. Αλλά ο Θεός ο ίδιος. Τι λέει στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 1, λέει, αυτοί που είναι τα παιδιά του Θεού δεν είναι επειδή αυτοί αποφάσισαν ότι θα γίνουν, δεν είναι ότι γεννηθήκανε παιδιά του Θεού, δεν είναι από το αίμα του πατέρα τους, δεν είναι από το θέλημα της σάρκας, αλλά γίνανε παιδιά του Θεού από τον Θεό. Ο Θεός το έκανε. Αν εσείς σήμερα, όπως και ο Πέτρος, αν εσείς σήμερα πιστεύετε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος, ο Μεσσίας, ο Υιός του Θεού, δεν είναι επειδή εσείς ήσασταν πιο έξυπνοι ή πιο πνευματικοί από τον άλλον που δεν το πιστεύει. Είναι επειδή ο Θεός σας άνοιξε τα μάτια για να δείτε την αλήθεια για τον Ιησού Χριστό. Και είστε ευλογημένοι, είστε μακάριοι για αυτή την πίστη που σας έχει δοθεί από τον Θεό. Δάφιο 18. «Και εγώ μάλιστα σου λέω, λέει ο Ιησούς, εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της». Λέει, εσύ είσαι ο Πέτρος και πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου. Εδώ τώρα έχουμε ένα εδάφιο που έχει προκαλέσει τεράστιες διαφωνίες μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας, επειδή το μεγάλο ερώτημα είναι, όταν ο Ιησούς λέει στον Πέτρο ότι πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την Εκκλησία μου, θα οικοδομήσω την Εκκλησία μου,
Ποια είναι η πέτρα στην οποία αναφέρεται? Να σας δώσω τις τρεις βασικές επιλογές που υπάρχουν. Τις τρεις πιθανότητες. Λοιπόν, πρώτη πιθανότητα. Όταν λέει ότι πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω την εκκλησία μου, η πέτρα είναι ο Πέτρος. Σίμωνα, θα σε ονομάσουμε Πέτρο. Γιατί? Επειδή πάνω σε σένα, πάνω σε αυτή την πέτρα, πάνω σε σένα θα χτίσουμε την εκκλησία μου. Ωραία. Και φυσικά, αυτή τη θέση παίρνει η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία και φεύγει και κάνει ένα σωρό διδασκαλίες ότι ο Πέτρος είναι ο Πάπας και ότι έχει το αλάθητο και όλοι αυτοί που έρχονται μετά από αυτόν είναι οι επόμενοι Πάπες και ένα σωρό ιστορίες από αυτό εδώ το μικρό εδάφιο. Τέλος πάντων, αυτή είναι μια επιλογή, ότι ο Πέτρος είναι η πέτρα πάνω στην οποία ο Ιησούς θα οικοδομήσει την εκκλησία του. Οι Ευαγγελικοί, διαμαρτυρόμενοι, που δεν τους αρέσει καθόλου η ιδέα ότι πιθανόν εδώ πέρα να μιλάει για τον Πέτρο να είναι την πέτρα, συνήθως έχουν μία από άλλες δύο επιλογές. Η πιο κοινή ερμηνεία από τους διαμαρτυρόμενους είναι ότι η πέτρα πάνω στην οποία ο Χριστός θα χτίσει την εκκλησία του είναι η ομολογία πίστεως του Πέτρου. Δηλαδή, ο Πέτρος λέει, εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού. Και λένε ότι αυτή είναι η πέτρα επάνω στην οποία θα χτιστεί η εκκλησία. Επειδή αν η εκκλησία δεν έχει σωστή ομολογία πίστεως, καταραίει. Οπότε λένε ότι η πέτρα είναι η ομολογία πίστεως πάνω στην οποία χτίζεται η εκκλησία. Η τρίτη επιλογή είναι ότι η πέτρα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πολλές φορές μες στα Ευαγγέλια και σε διάφορα μέρη, ο Χριστός παρομοιάζεται με την πέτρα, όπως παραδείγματος χάρη, να σας δώσω μερικά. Όταν ο Ιησούς λέει ότι ο άφρονας χτίζει τη ζωή του επάνω στην άμμο και μετά έρχονται τα νερά, έρχονται οι βροχές και καταστρέφουν το σπίτι του, αλλά ο σοφός είναι αυτός που χτίζει το σπίτι του επάνω στο βράχο και έρχονται οι βροχές, έρχονται οι άνεμοι και δεν καταραίει τίποτα, επειδή έχει χτίσει τη ζωή του επάνω στα λόγια του Χριστού. Στους ψαλμούς λέει ότι η πέτρα την οποία οι οικοδόμοι απέρριψαν έχει γίνει ο ακρογωνίος λίθος κτλ. Και αυτό μιλάει για τον Χριστό. Υπάρχουν πολλά διάφορα κείμενα που μιλάνε για τον Ιησού ως πέτρα ή ως το βράχο ή κάτι τέτοιο. Οπότε η ιδέα είναι η εξής. Σου λένε πώς αυτός που πιστεύει στον Χριστό ονομάζεται χριστιανός. Έτσι, ο Σίμωνας πιστεύει στον Ιησού που είναι η πέτρα και αυτό ονομάζεται Πέτρος, επειδή πιστεύει στην πέτρα. Αυτή είναι η τρίτη επιλογή. Οπότε οι τρεις επιλογές είναι η πέτρα είναι ο Πέτρος, η πέτρα είναι η ομολογία πίστεως ή η πέτρα είναι ο Χριστός, επάνω στην οποία θα χτιστεί η Εκκλησία. Εγώ θα πάω ενάντια σε όλους τους. Εγώ πιστεύω ότι είναι το πρώτο. Και να σας πω γιατί. Ότι ο Πέτρος είναι η πέτρα. Γιατί? Πρέπει κάθε κείμενο να το κοιτάμε μέσα στο context, μέσα στο πλαίσιο του, να δούμε περί τίνος μιλάει. Να σας δώσω μερικά παραδείγματα. Εδώ, ποιος λέει ότι θα χτίσει την εκκλησία του? Ο Χριστός. Λέει, εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου πάνω σε αυτή την πέτρα. Ωραία. Ποιος χτίζει την εκκλησία εδώ πέρα? Ο Χριστός. Άμα πάμε στην Α' Κορινθίους, ο Απόστολος Παύλος μας λέει ότι αυτός χτίζει την Εκκλησία. Δηλαδή η Βίβλος αντιφάσκει? Όχι, απλά χρησιμοποιούν συμβολική μεταφορική ορολογία και σε δύο εντελώς διαφορετικά μέρη χρησιμοποιούν τους όρους μεταφορική ορολογία λίγο διαφορετικά. Παραδείγματος χάρη, στην Α' Κορινθίους ο Παύλος λέει ότι το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι ο Χριστός. Αλλά στην Εφεσίους κεφάλαιο 2 λέει ότι το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι οι Απόστολοι και οι Προφήτες. Και ακρογωνιαίος λίθος ο Χριστός. Ποιο από τα δύο είναι? Είναι και τα δύο, ανάλογα
πώς το βλέπεις, ανάλογα τη ζωή συμβολισμός χρησιμοποιείται. Να σας δώσω κι άλλο. Μέσα σε αυτό το κείμενο, ο Χριστός θα δώσει τα κλειδιά της βασιλείας στον Πέτρο, έτσι. Αλλά όταν διαβάζουμε το βιβλίο της Αποκάλυψης, βλέπουμε ότι ο Χριστός έχει τα κλειδιά. Ποιος έχει τα κλειδιά, ο Χριστός τα έχει ή ο Πέτρος? Ανάλογα με το συμβολισμό που χρησιμοποιούμε. Ο Ιησούς λέει: «Εγώ είμαι το φως του κόσμου». Και μετά γυρνάει στους μαθητές του και λέει: «Εσείς είστε το φως του κόσμου». Ποιο από τα δύο είναι? Υπάρχουν πολλές φορές που όροι που χρησιμοποιούνται για τον Χριστό, μετά τους εφαρμόζει και στους μαθητές του, στους πιστούς, επειδή λόγω της ένωσης που έχουν μαζί με τον Χριστό, για μέσω της πίστης. Οπότε, από τη στιγμή που υπάρχουν κείμενα μέσα στην Αγία Γραφή που λένε ότι η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων, Εφεσίους κεφάλαιο 2, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν χρειάζεται να τρελαινόμαστε. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με την ιδέα ότι ο Ιησούς λέει στον Σίμωνα ότι πάνω σε σένα, πάνω σε αυτή την πέτρα, θα χτίσω την Εκκλησία μου. Αφού ξέρουμε από άλλα μέρη ότι όντως η Εκκλησία είναι χτισμένη, ανάλογα με τον συμβολισμό, πάνω στους Αποστόλους. Ή να το πάω ακόμα παραπέρα. Ο ίδιος ο Πέτρος, στην επιστολή του, πρέπει να είναι στην Α Πέτρου, λέει στους αναγνώστες του ότι όλοι εμείς οι πιστοί είμαστε ζωντανές πέτρες που μαζί οικοδομούμε το ναό του Θεού. Οπότε ο Πέτρος λέει: «Δεν είμαι μόνο εγώ πέτρα, είσαι και εσύ πέτρα, είσαι και εσύ πέτρα, είσαι και εσύ πέτρα, είσαι και εσύ πέτρα. Όλοι είμαστε πέτρες». Πάνω, η οποία οικοδομεί την Εκκλησία του Θεού. Οπότε δεν χρειάζεται να φοβόμαστε την ιδέα ότι ο Ιησούς εδώ πέρα λέει στον Πέτρο ότι θα χτίσω την Εκκλησία επάνω σου. Επειδή ήταν Απόστολος και η Εκκλησία είναι χτισμένη πάνω στους Αποστόλους και τους Προφήτες. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Μπορούμε να πιστεύουμε την πρώτη επιλογή χωρίς να τρελαινόμαστε και να φτάνουμε στις ακραίες ιδέες του Ρωμαιοκαθολισμού για τον Πάπα και για το Αλάθητο και όλα αυτά τα πράγματα, έτσι. Το κείμενο εδώ πέρα δεν λέει τίποτα για τον Πάπα, δεν λέει τίποτα για την Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, δεν λέει τίποτα για αυτά τα πράγματα. Απλά του λέει ότι θα χτίσω την Εκκλησία μου πάνω σε αυτή την πέτρα. Τέλος πάντων, μπορείτε να διαφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Δεν θα χαλάσουμε τις καρδιές μας, αλλά απλά ήθελα να σας δείξω ότι δεν χρειάζεται να φοβόμαστε ότι αυτό το κείμενο μιλάει εδώ πέρα για τον Πέτρο. Αλλά ας δούμε το σημαντικότερο πράγμα που λέει εδώ πέρα ο Ιησούς. Το σημαντικότερο απ' όλα. Το σημαντικότερο δεν είναι ο Πέτρος, η πέτρα πάνω στην οποία θα χτίσει, αλλά τι λέει ο Χριστός. Λέει: «Πάνω σε αυτή την πέτρα θα χτίσω, εγώ θα χτίσω την Εκκλησία μου». Είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και αυτός θα τη χτίσει. Εγώ θα χτίσω την Εκκλησία μου. Νιώθω λίγο άβολα όταν κάποιος θα με ρωτήσει για την Εκκλησία μου. Για πες μου για την Εκκλησία σου. Εντάξει, καταλαβαίνω. Από τη μια πλευρά, ναι, okay, είναι η Εκκλησία μου, με την έννοια ότι ανήκω σε αυτή την Εκκλησία, ότι πηγαίνω σε αυτή την Εκκλησία. Ωραία. Αλλά δεν μου ανήκει η Εκκλησία. Η Εκκλησία ανήκει στο Χριστό. Είναι η δικιά του Εκκλησία. Αυτός την αγόρασε με το αίμα του. Είμαστε αγορασμένοι με τιμή, όπως λέει. Εγώ θα χτίσω την Εκκλησία μου. Και συνήθως, όταν μέσα στην Καινή Διαθήκη χρησιμοποιείται η λέξη «εκκλησία», κατά το 95% όταν μιλάει για εκκλησία, μιλάει για μια τοπική εκκλησία. Ωραία. Όταν διαβάζουμε μια εκκλησία μέσα στην Καινή Διαθήκη, συνήθως μιλάει για την εκκλησία της Ιερουσαλήμ, την εκκλησία της Αντιόχεια, την εκκλησία στην Κόρινθο, για μια συγκεκριμένη τοπική εκκλησία. Αλλά υπάρχουν λίγες φορές που είναι η εξαίρεση στον κανόνα, λίγες φορές, κανένα 2-3 φορές, όπου όταν λέει για την Εκκλησία, εννοεί όλους τους πιστούς, όλων των αιώνων μαζί, όλους τους χριστιανούς μαζί. Και αυτό είναι στο οποίο αναφέρεται εδώ πέρα ο Χριστός. Εγώ θα χτίσω την Εκκλησία μου και οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της.
Εγώ που έχω μεγαλώσει, λάθος αυτό, επειδή δεν μεγάλωσα στην εκκλησία, αλλά εγώ όταν έγινα χριστιανός πήγαινα σε αγγλόφωνη εκκλησία. Οπότε ένα λάθος στην αγγλική μετάφραση εδώ πέρα είναι ότι όταν ο Ιησούς λέει οι πύλες του Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της, στα αγγλικά, σε πολλές μεταφράσεις, ειδικά στις πιο παλιές μεταφράσεις, λέει οι πύλες της κολάσεως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. Και αυτό μας μπερδεύει, επειδή δεν είναι το ίδιο πράγμα. Οπότε αρχικά, εγώ όταν διάβαζα αυτό το κείμενο, ότι οι πύλες της κολάσεως δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της Εκκλησίας, εγώ νόμιζα ότι αυτό σήμαινε ότι όλες οι δυνάμεις της κολάσεως θα επιτίθονται στην Εκκλησία, ο διάβολος και οι δαίμονές του θα επιτίθονται στην Εκκλησία, αλλά δεν θα υπερισχύσουν, εμείς θα τους κερδίσουμε. Το οποίο σαν ιδέα δεν είναι λάθος, αλλά δεν είναι αυτό που λέει το κείμενο. Μετά, κατάλαβα ότι, κάτσε, οι πύλες μιας πόλεως δεν επιτίθονται, εσύ επιτίθεσαι στις πύλες. Οι πύλες είναι για την άμυνα της πόλεως. Οπότε λέω, α, όχι. Άρα αυτό το κείμενο σημαίνει ότι εμείς πρέπει ως καλοί στρατιώτες με το Ευαγγέλιο να πάμε να επιτεθούμε στις δυνάμεις της κολάσεως και δεν θα υπερισχύσουν εναντίον μας. Οι πύλες δεν θα υπερισχύσουν κατά του χριστιανισμού και του Ευαγγελίου. Που και αυτό δεν είναι λάθος σαν ιδέα, αλλά δεν είναι αυτό που εννοεί το κείμενο. Διότι δεν λέει πύλες της κολάσεως, αλλά λέει πύλες του Άδη. Τι είναι ο Άδης? Ο Άδης δεν είναι η κόλαση. Ο Άδης είναι απλά εκεί που πάνε οι νεκροί. Με στην Κοινή Διαθήκη, ο Άδης είναι εκεί που πάνε οι νεκροί. Είναι ο θάνατος στην ουσία. Όλοι πεθαίνουν και τους βάζουμε στον τάφο, πάνε στον Άδη με στην Κοινή Διαθήκη. Οπότε, τι είναι οι πύλες της κολάσεως? Οι πύλες της κολάσεως είναι ο θάνατος. Πηγαίνω. Εκεί μέσα είναι ο Άδης. Πώς μπαίνω μέσα στον Άδη? Από τις πύλες. Περνάω τις πύλες και μπαίνω μέσα στον Άδη. Πώς μπαίνω μέσα στον Άδη? Διαμέσου του θανάτου. Πεθαίνοντας μπαίνω μέσα στον Άδη. Οι πύλες του θανάτου, οι πύλες του Άδη είναι ο θάνατος. Και αυτό εννοεί, πολύ απλά. Οπότε τι μας λέει εδώ πέρα ο Χριστός? Εγώ θα χτίσω την εκκλησία μου και ο θάνατος δεν θα υπερισχύσει κατά της εκκλησίας μου. Ο θάνατος δεν μπορεί να καταστρέψει την εκκλησία του Χριστού. Υπάρχουν πολλά πράγματα που ο θάνατος θα σταματάει. Αν εγώ πω, θέλω να ξεκινήσω μια επιχείρηση, θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί αύριο και έχω τα σχέδιά μου και έχω τα λεφτά μου και έχω όλα τα χαρτιά μου και λέω, ωραία, πάω να ανοίξω εκείνο το μαγαζί και με χτυπάει ένα λεωφορείο και πεθαίνω, όλα τελειώσανε. Όλα αυτά τα σχέδια, όλα αυτά που είχα σκοπό να κάνω, τελειώσανε επειδή ο θάνατος το σταμάτησε. Αλλά ο Ιησούς μας λέει ότι η εκκλησία του δεν θα πεθάνει ποτέ. Η εκκλησία του δεν θα πεθάνει ποτέ. Αν πεθάνει ένας χριστιανός σήμερα, πεθάνει ένας χριστιανός αύριο και πεθαίνουν οι χριστιανοί σιγά σιγά, η εκκλησία δεν θα σταματήσει να υπάρχει. Επειδή ο Ιησούς συνεχίζει και σώζει ανθρώπους. Στην αρχή, αυτό είναι το πρόβλημα που έχει ο Σατανάς. Νομίζει ότι σκοτώνοντας τους πιστούς μπορεί να αφανίσει την Εκκλησία. Πίσω στο 2ο αιώνα, όταν η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία έκανε διωγμούς κατά των χριστιανών και σκότωνε κόσμο για να σταματήσει το χριστιανισμό, συνεχώς εμφανίζονταν και άλλοι χριστιανοί. Σκοτώσουμε παραπάνω. Και εμφανίζονται παραπάνω. Ο Τερτιλιανός στο 2ο αιώνα, ένας χριστιανός συγγραφέας, είχε πει ότι το αίμα των μαρτύρων είναι το σπέρμα της Εκκλησίας. Επειδή όσο
και να σκοτώνουμε τους χριστιανούς, εμφανίζονται περισσότεροι. Επειδή όλοι οι ειδωλολάτρες βλέπανε αυτούς τους χριστιανούς, οι οποίοι πεθαίνανε για τον Χριστό, πεθαίνανε για την πίστη τους και λέγανε, εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πεθάνω για το Δία. Εγώ δεν είμαι διατεθειμένος να πεθάνω για την Αθηνά ή για την Αφροδίτη. Τι ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι που δεν το ξέρω εγώ? Γιατί είναι διατεθειμένοι να πάνε στο θάνατό τους ψάλλοντας ύμνους? Και βλέπανε την αλήθεια. Βλέπανε την αλήθεια του Ευαγγελίου και πιστεύανε. Ο Χριστός λέει, και να πεθάνω εγώ, όχι ο Χριστός, μας λέει, ακόμη και να πεθάνω εγώ, ο Νίκος, και πεθάνετε εσείς, η Εκκλησία του Ιησού Χριστού δεν σταματάει. Υπάρχει εδώ και 2.000 χρόνια. Ο θάνατος δεν μπορούσε να κρατήσει τον Χριστό και δεν μπορεί να κρατήσει την Εκκλησία του. Επειδή ο Ιησούς ζει για πάντα, η Εκκλησία του επίσης θα ζει για πάντα. Η Εκκλησία είναι το μόνο πράγμα επί γης που έχει ιδρυθεί επάνω στη γη, που υπάρχει εγγύηση ότι δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Θα υπάρχει για πάντα. Βασίλεια έρχονται και φεύγουνε. Κυβερνήσεις έρχονται και φεύγουνε. Βασιλιάδες, έθνη, υπάρχουν έθνη που δεν υπάρχουν πια. Πάνε. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού θα σταθεί για πάντα, επειδή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Αυτός τη χτίζει και δεν μπορεί ο θάνατος να τη σταματήσει.